Αγαπητέ αδελφέ Ναούμ, σε φιλώ. Είμαι πλήρης υγείας και το αυτό επιθυμώ και δι' μας και δι' όλην την οικογένειά μας. Μόλις εχθές εφτάσαμε εις Βελιγράδι μετά από κουραστική πορεία και δύσκολων καιρών. Αρρώστησαν και δύο ζώα μας και είχαμε και τριών ημερών καθυστέρηση. Ο εξάδελφός μας Θωμάς μας επερίμενε και μας έκανε όλες τις εξυπηρετήσεις. Εγώ θα παραμείνω στη δούλεψη του αφέντη Νικολάου. Δεν εξεύρω δια πόσων χρόνων. Πόλεμον δεν έχει εδώ, όπως έλεγε ο Πέτρος της Αγνής. Ελπίζω όλα να εξελιχθούν όπως τα προσδοκόμεν. Να μην ανησυχείτε όπου είμαι μακράν. Θα σας αποστέλω όσο γίνεται τακτικότερο νέα μου. Εσοκλείο και επιστολήν και ένα περιδέριον δια την Αλεξάνδραν. Ελπίζω συντόμως να έλθει και αυτή εδώ. Να φιλήσεις το Γρηγοράκι και να τους προσέχεις κάλλιστον εμού. Ο Θεός με θυμών. Ο αδελφός σου Στέργιος. Ενθάδε κείτε ξένος, φανών εν ξένη. Ο εκ Κοζάνης Δημήτριος Αγόρα, εν δήμο ζήσας 36 έτη, ανεπάφθη δε εισήκος εν Κυρίο, εν Σωτηρίο 1809. Βιέννη, Μαΐου 13. Ενθάδε κείτε ο εν μακαρία τη λήξη γενόμενος Γιώργιος Πάτζη, εξ Αμπελακίων της Θεσσαλίας καταγόμενος. Γεννηθείς το 1758 Ιουλίου 12 και τελευθύσας το 1814 Ιανουαρίου 16 εν Ζέμονη. Ελθόν εκ μακρινής γης, έβρισιν πόρου ζωής. Εδώ με έβρεν ο θάνατος, στο Ποζάρεβατς. Γιώργιος Γιαβιάκας, υπηρώτης εκ χωρίου αρτσίστης. Η μεγάλη αποδημία Μακεδόνων, υπηρωτών και Θεσσαλών, στους τρεις τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας, προς πόλεις της Βαλκανικής και της Αυστρο-Ουγγαρίας, ήταν αποτέλεσμα της κακής μοίρας. Από τη μια, η φτώχεια και το έρευος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από την άλλη, η αναζήτηση καλύτερης τύχης και ο παράδεισος της ελευθερίας. Άρχισαν να πηγαίνουν ως αγωγιάτες και πραγματευτάδες και εξελίχθηκαν σε μεγαλεμπόρους και ευεργέτες, δημιουργώντας περίφημες παροικίες και τιμώντας το ελληνικό όνομα. Πολλοί, με το πέρασμα του χρόνου, αφομοιώθηκαν από τον ντόπιο στοιχείο και άλλοι κράτησαν ως το τέλος τη γλώσσα και τον νόστο της πατρίδας. Είναι οι χιλιάδες ανώνυμοι και επώνυμοι κυρατζίδες, αγωγιάτες και πραγματευτάδες που πορεύτηκαν στους εμπορικούς δρόμους και τα μονοπάτια της Βαλκανικής. Κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας, σε ελληνικές χώρες παρουσιάζεται το φαινόμενο των αποδημιών. Οι έμποροι για τη μεταφορά των εμπορευμάτων χρησιμοποιούσαν από την ξηρά τα καραβάνια και από τη θάλασσα, από το ποτάμι στην ουσία, τα πλοία. Τα καραβάνια ήταν μια σειρά από ζώα, μέχρι 50 έφταναν στον αριθμό, συνήθως άλογα. Οι κυρατζίδες, οι κάτοχοι των καραβανιών, χρησιμοποιούσαν κυρίως το λεγόμενο δρόμο της Κωνσταντινούπολης ή τον αυτοκρατορικό δρόμο. Ο δρόμος αυτός άρχισε από την Κωνσταντινούπολη, περνούσε την κοιλάδα του Εύρου και κατέληγε στη Σόφια, στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Από τη Σόφια κατέβαινε προς τα κάτω, ακολουθούσε το ρεύμα του ποταμού Νισάβα και έφτανε στο Πυρότ. Από το Πυρότ προχωρούσε και ο κύριος σταθμός των καραβανιών ήταν η Νίσα. Προχωρώντας από την Νίσα φτάναμε στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι ήταν το σπουδαιότερο κέντρο των Ελλήνων εμπόρων. Κατόπιν έπεφταν στο Ζέμον και από το Ζέμον ακολουθούσαν την οδό, η χερσαία οδό, η πυρωτική οδό προς τη Βουδαπέστη, από τη Βουδαπέστη στη Βιέννη. Επίσης από τη Θεσσαλονίκη ξεκινούσαν τρεις δρόμοι, από τους οποίους οι δύο είναι πιο σπουδαίοι για το θέμα μας. Ο ένας ήταν ο δρόμος της Βοσνίας, ο λεγόμενος στην ουσία δρόμος της Βοσνίας, γιατί συνέδεε
τη Μακεδονία με τη Βοσνία. Ο δρόμος αυτός είχε σαν κύρια κέντρα σταθμεύσεως τα Σκόπια και το Σεράγεβο, τα οποία έπαιζαν σπουδαίο ρόλο κατά τους χρόνους της τουρκικής δουλείας. Η μεταφορά των εμπορευμάτων στους χερσαίους εμπορικούς δρόμους της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης γίνονταν για αιώνες με τα καραβάνια. Αυτά ήταν ομάδες από 10, 20 έως 50 μουλάρια ή άλογα που κουβαλούσαν εμπορεύματα συσκευασμένα σε δέματα ή κασέλες. Τα καραβάνια έκαναν ολοήμερη πορεία 8 ωρών περίπου και τις νύχτες έμεναν στα χάλια. Σε περίοδο καλοκαιρίας διανυχτέρευαν στην Ήπεθρο, όταν συνοδεύονταν από φρουρούς καλά οπλισμένους για την ασφαλή φύλαξη των ζώων και των εμπορευμάτων τους. Βασικός δρόμος που τον έπαιρναν τα καραβάνια Δυτικομακεδόνων και Ηπειρωτών ήταν ο δρόμος της Μακεδονίας που άρχιζε από τη Θεσσαλονίκη, ακολουθούσε την κοιλάδα του Αξιού, περνούσε από τα Σκόπια και έφτανε στο Βελιγράδι. Οι Έλληνες πραγματευτάδες, Μακεδόνες και Ηπειρώτες, οι εμπορευόμενοι με πόλεις της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης, ήταν για αιώνες εξοικειωμένοι με τα βαλκανικά βουνά, τις κοιλάδες και τα ποτάμια της. Ακολουθώντας τους πανάρχιους δρόμους και περνώντας πόλεις και ιστορικά γεφύρια, μετέφεραν με τα καραβάνια τους εμπορεύματα, προϊόντα της Ανατολής, την ελληνική γλώσσα, ιδέες και συνήθειες, απλώνοντας έτσι τα όρια της ελληνικής επιρροής. Το τοπικό εμπόριο της Βαλκανικής έκαναν στην πλειονότητά τους Έλληνες έμποροι, οι οποίοι εφοδίαζαν τις τοπικές αγορές με προϊόντα που προέρχονταν από ελληνικές περιοχές και από λιμάνια της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κρασιά από την Άουσα και τη Σιάτιστα, γουναρικά από την Καστοριά, βαμβάκια από τα Σέρας, νήματα από τα Μπελάκια, αλατζάδες από την Κοζάνη, μετάξι από την Αγιά και την Τζαριτσάνη, καπνό και δέρματα από τη Μακεδονία, μπαχαρικά και κόκκινο πιπέρι από την περιοχή της Έδεσας, βιομηχανικά προϊόντα που έφταναν στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Κωνσταντινούπολης. Για τρεις περίπου αιώνες, από τις αρχές του 18ου αιώνα ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, χιλιάδες υπόδουλοι Έλληνες, στην αρχή ως μετακινούμενοι, αγωγιάτες, πραγματευτάδες και έμποροι, και αργότερα ως μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών με τις οποίες εμπορεύονταν, εξελίχθηκαν σε μόνιμους παράγοντες της κοινωνικής ζωής, μεγαλεμπόρους και τραπεζίτες. Τα Χάνια, τα παλιά ξενοδοχεία που βρίσκονταν σε βασικά σημεία των εμπορικών δρόμων, φιλοξενούσαν τις νύχτες μετά από πολύωρο ταξίδι τα καραβάνια με τα μουλάρια και άλογα και τους αγωγιάτες τους. Τα Χάνια διέθεταν τροφή για τα ζώα που στεγάζονταν στο διαμορφωμένο σε στάβλο ισόγειο και καταλήμματα για τους συνοδούς τους στον όροφο. Οι Χανιτζίδες πρόσφεραν στους κουρασμένους από την οδηπορία πραγματευτάδες στέγη και τροφή και κάθε είδους διευκολύνσεις για την ασφάλεια των εμπορευμάτων και την ψυχαγωγία τους. Ένα από τα μεγαλύτερα χάνια της Βαλκανικής, που διατηρείται ως σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση, βρίσκονταν στα Σκόπια, από όπου περνούσαν και διανυκτέρευαν όλοι σχεδόν οι πραγματευτάδες που προέρχονταν από τη Μακεδονία και ακολουθούσαν τον δρόμο του Αξιού ανηφορίζοντας προς τις παραδουνάβιες χώρες.
σε αρκετούς σταθμούς των εμπορικών δρόμων, δίπλα στα λαϊκά χάνια όπως τα Σκόπια, βρίσκονταν και πολυτελή καραβανσαράγια για πλούσιους ταξιδιώτες που ταξίδευαν με άμαξες ή με άλογα, όσο τα ζώα αποτελούσαν βασικό μεταφορικό μέσο της ενδοχώρας. Οι υπηρεσίες που πρόσφεραν τα πολυτελή χάνια στους πελάτες τους ήταν υψηλές, σύμφωνα με τα κριτήρια της εποχής. Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά μήκος των εμπορικών δρόμων της Βαλκανικής, ακόμη και στο βασικό δρόμο της Κωνσταντινούπολης που οδηγούσε στο Βελιγράδι και τη Βιέννη, τα περισσότερα καραβανσαράγια, χάνια, πανδοχεία και εστιατόρια βρίσκονταν στα χέρια Ελλήνων. Στις περιοχές που επεκτείνονταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, το εμπόριο βρίσκονταν κυρίως στα χέρια των Ελλήνων και η τουρκική διοίκηση, παρά τις ληστρικές μερικές φορές παρεμβάσεις της, διευκόλυνε το εμπορικό τους δαιμόνιο και είχε δώσει προνόμια στους Έλληνες εμπορευόμενους. Άλλωστε, οι Έλληνες, μαζί με τους Εβραίους, ήταν οι σημαντικότεροι διακινητές εμπορευμάτων και εισαγωγής ξένων προϊόντων στα όρια των τουρκοκρατούμενων περιοχών. Στους βασικούς δρόμους, η διοίκηση είχε εγκαταστήσει και φυλάκια με φρουρούς για την προστασία των διερχομένων εμπόρων από ληστές, που ήταν η μάστιγα των εμπορικών δρόμων. Κινητήρια δύναμη των καραβανιών ήταν οι παραγγελιοδόχοι ή σπεδιτόροι, Έλληνες μόνιμα εγκαταστημένοι στα μεγάλα αστικά κέντρα της Βόρειας Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης, που έδιναν τις παραγγελίες της μεταφοράς όπου δεν μπορούσε να γίνει η διακίνηση των εμπορευμάτων από θαλάσσιο ή ποταμίσιο δρόμο. Το διαμετακομιστικό εμπόριο, παρά τους κινδύνους και το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων, είχε πολλά κέρδη, γι' αυτό ήταν μεγάλος και ο ανταγωνισμός. Όχι μόνο μεταξύ αλλοδαπών εμπόρων, αλλά και Ελλήνων. Στο μακρύ δρόμο του ταξιδιού τους, οι πραγματευτάδες περνούσαν μέσα από ομόδοξους λαούς που πίστευαν στην ίδια ορθόδοξη θρησκεία και είχαν τις ίδιες χριστιανικές εκκλησίες. Οι καθημερινές περιπέτειες, οι λαχτάρες και οι κίνδυνοι τους έκαναν να προσφεύγουν ταπεινοί και περίφοβοι προσκυνητές σε εκκλησίες και μοναστήρια, να κάνουν τάματα σε προσφυλείς Αγίους της Χριστιανοσύνης, σαν τον Άγιο Δημήτριο και τον Άγιο Γεώργιο. Ένα τέτοιο προσκύνημα ήταν η μονή του Αγίου Παντελεήμονα στον Έρεζη, κοντά στα Σκόπια. Οι δραματικές παραστάσεις των παθών του Χριστού συγκινούσαν και δυνάμωναν τους ταξιδιώτες. Ιδιαίτερα συγκινούσε η περίφημη παράσταση του θρήνου της Παναγίας, που σφαδάζει από τον πόνο για το χαμό του γιού της. Οι λαϊκοί πραγματευτάδες, που γνώριζαν από βάσανα, το ξεχώριζαν και το τιμούσαν ιδιαίτερα. Αυτό που οι ιστορικοί της τέχνης το κατατάσσουν ως το σημαντικότερο πορτρέτο της βυζαντινής τέχνης.
Όλα τα μοναστήρια και οι εκκλησίες κατά μήκος των εμπορικών δρόμων είναι γεμάτα από ανώνυμες και αρκετά επώνυμες αφιερώσεις απλών πραγματευτάδων που ζητούσαν τη βοήθεια του Θεού και των προσφυλών Αγίων τους στα δύσκολα, πολυήμερα και γεμάτους κινδύνους ταξίδια. Στο διάβα τους, τα φορτωμένα υποζύγια και οι συνοδοί τους αντιμετώπιζαν πολλούς κινδύνους. Πρώτο και κύριο, η ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων, ιδιαίτερα σε εμπόλεμες χώρες και σε περιοχές όπου κυριαρχούσαν άτακτες ομάδες ληστών που τους προσήλκε η πλούσια λία των καραβανιών. Για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, τα οργανωμένα καραβάνια συνοδεύονταν από πλεισμένους συνοδούς ή πλήρωναν για την ασφαλή διέλευσή τους σε τοπικές ομάδες φρουρών, ακόμη και ληστών. Και κατά δεύτερο λόγο, ο τραχής δρόμος. Άσωτες ανηφόρες και κατηφόρες που καταπονούσαν τα ζώα, τα φουσκωμένα και πολλές φορές αδιάβατα ποτάμια, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα στους χειμερινούς μήνες. Το Πρίζρεν είναι μια μεσαιωνική πόλη, χτισμένη στην είσοδο ενός γραφικού φαραγγιού με μουσουλμανικό πληθυσμό και πολυάριθμα τζαμιά που θυμίζει η Ανατολική Πολιτεία. Οι Έλληνες, αν και δεν εγκαταστάθηκαν εκεί αρκετοί όπως σε άλλες πόλεις όπου κατοικούσαν Σέρβοι χριστιανοί, είχαν καλές φιλικές και οικονομικές σχέσεις με τους μουσουλμάνους κατοίκους του Πρίζρεν, όπως και με άλλους μη ορθόδοξους, ακολουθώντας πιστά το δόγμα ότι το εμπόριο ενώνει τους λαούς. Κοντά στην πόλη Πρίζρεν, την Πρισρένη των Ελλήνων, βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά χριστιανικά μνημεία, γνωστό στους Έλληνες πραγματευτάδες, η Εκκλησία της Παναγίας Λιέβισκα. Ανάμεσα στους σταθμούς όπου ξεπέζευαν τα καραβάνια, μεσολαβούσαν δάση και ερημιές και κάπου-κάπου κάποια φιλόξενα χωριά. Κάθε ζώο, στο αργόσυρτο ταξίδι του, κουβαλούσε φόρτωμα 80 έως 100 οκάδες. Οι συνοδοί του, συνήθως, ακολουθούσαν το ζώο πεζή, καθώς τα υποζύγια ήταν πολύτιμα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων και όχι ανθρώπων. Οι αγωγιάτες μοιράζονταν ανάλογα τον αριθμό των αλόγων, ώστε ο καθένας να έχει την εποπτεία των φορτίων και την καλή κατάσταση του ζώου, που ήταν αναγκασμένο να περπατά φορτωμένο σε κάθε ταξίδι για πάνω από 20 ολόκληρες ημέρες. Η κοιλάδα του Πρέσεβο, που διατηρεί μέχρι σήμερα την παραδοσιακή αγροτική ζωή, ήταν ένα από τα περάσματα των πραγματευτάδων. Όμως αυτά τα μέρη δεν έμεινε κανείς από τους ταξιδιώτες Έλληνες. Η καλλιέργεια της γης, η απασχόληση στα χωράφια ήταν ξένη προς τους Έλληνες μετανάστες. Όλοι τους σχεδόν ακολούθησαν την κοινή μοίρα της ελληνικής διασποράς. Άλλαξαν ασχολίες
και επέλεξαν αστικά επαγγέλματα που ήταν πιο επικερδή και είχαν περισσότερο κοινωνικό κύρος. Βασική τους δραστηριότητα ήταν αυτή του εμπόρου, σε τέτοιο σημείο που το εθνικό όνομα του Έλληνα να ταυτίζεται με τη λέξη έμπορος. Ασχολούνταν με όλα τα είδη του εμπορίου, αλλά κυρίως με το εμπόριο ζώων και δημητριακών, που τους απέφερε πολλά κέρδη, ιδιαίτερα σε περιόδους σιτοδίας ή αποκλεισμών λόγω πολέμων. Η παρουσία των Ελλήνων στην οικονομική ζωή των Ιουγκοσλαβικών πόλεων ήταν σημαντική, σε σημείο που γινόταν πρότυπο για τους ντόπιους πληθυσμούς. Μια τέτοια ανθυρή παρουσία Ελλήνων το 17ο και τον 18ο αιώνα ήταν στην πόλη Γκραγκούγεβατς της Σερβίας. Γκραγκούγεβατς, στον δρόμο από την Ίσπρο του Βελιγράδι, ήταν μια εμπορική πόλη με ανεπτυγμένη αστική τάξη και ιδεολογικές ζυμώσεις. Γι' αυτό στις αρχές του 19ου αιώνα αποτέλεσε το κέντρο επαναστατικών κινήσεων των Σέρβων κατά των Τούρκων. Στην πόλη αυτή του Μοράβα βρήκαν φιλόξενο περιβάλλον αρκετές οικογένειες Δυτικομακεδόνων και Θρακιωτών που ασκούσαν με επιτυχία το επάγγελμα του εμπόρου. Ανάμεσά τους είχαν διακριθεί ο Γουναράς Χατζηχρήστου Πέγιοβιτς από την Αδριανούπολη, που άφησε την περιουσία του σε μοναστήρια, στη γενέτειρά του και στα σχολεία του Γκραγκούγεβατς. Μεγάλη επιρροή στην τοπική κοινωνία της πόλης είχε μία ομάδα μεγαλεμπόρων από τη Σιάτιστα, όπως ο έμπορος δημητριακών Κωνσταντίνος Δούκας, ο υφασματέμπορος Γεώργιος Δέσπου, ο έμπορος δερμάτων Δημήτριος Καπνουκάγιας και άλλοι. Η δυναμική παρουσία των Ελλήνων εμπόρων έδωσε όθηση στην ανάπτυξη των ελληνικών γραμμάτων στη σερβική αυτή πόλη. Πέρα από το ελληνικό σχολείο στον Γκραγκούγεβατς, λειτουργούσε περίφημο γυμνάσιο στο οποίο ο Σέρβος ηγεμόνας Μίλος Ομπρένοβιτς, με διάταγμά του, ίδρυσε έδρα της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας. Ένας από τους καθηγητές της, ο Βουκασίμ Ράντισιτς, άριστος γνώστης της ελληνικής, είχε εκδώσει ένα αναγνωστάριον εις χρήση της των Σέρβων νεολαίας, δηλαδή ένα εγχειρίδιο για την εκμάθηση της ελληνικής από τους Σέρβους, που έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα. Τέτοια βοηθήματα κυκλοφορούσαν αρκετά τον 19ο αιώνα στη Σερβία, καθώς η ελληνική γλώσσα ήταν η γλώσσα του εμπορίου και της υψηλής κοινωνίας σε όλες τις χώρες της Γιουγκοσλαβίας. Η μακρόσυρτη ομαλή στον Άνω Ρου, κοιλάδα του Μοράβα, παραπόταμο του Δούναβη, έκανε εύκολη την επικοινωνία των καραβανιών και των εμπόρων στο δρόμο Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου. Γι' αυτό το λόγο, οι εγκαταστάσεις των Ελλήνων πυκνώνουν πιο πολύ στους σταθμούς που βρίσκονται κατά μήκος του ιστορικού ποταμιού, με τα περίφημα μοναστήρια, όπως οι πόλεις Κρούσεβατς, Σβετοζάρεβο, Γκραγκούγεβατς, Σμεντέρεβο και Ποζάρεβατς. Η παλιά πόλη του Ποζάρεβατς, που εκεί υπογράφηκε η ομώνυμη συνθήκη μεταξύ Αυστριακών και Τούρκων το 1718, με την οποία δόθηκαν διευκολύνσεις και απαλλαγές δασμών στους Τούρκους υπηκόους στον τομέα της ναυσιπλοείας. Έτσι οι Έλληνες που ασχολούνταν αποκλειστικά με την ναυσιπλοεία στο Δούναβι και στις γύρω θάλασσες, ευνοήθηκαν και ευεργετήθηκαν από τη συνθήκη του Ποζάρεβατς. Οι νέες πολιτικές,
και οι οικονομικές συνθήκες έφεραν πολλούς εμπόρους στο Ποζάραβατς, που έμοιαζε στο ιστορικό της εμπορικό κέντρο με ελληνική πόλη. Mada kao grad, sam grad se razvija tek posle oslobođenja od turske vlasti 1815. godine. Počinje jaka i velika i značajna trgovina. Sam knez Miloš koji je tu boravio sa porodicom je i prvi urbanista Požarevca, a sa razvojem Požarevca kao trgovine dolaze i druge upravne, administrativne, kulturne, prosvetne i zdravstvene ustanove. Požarac u pravom smislu postaje drugi, treći grad u Srbiji i kao takav on postaje privlačan za mnoge doseljenike, naročito sa juga. Među tim doseljenicima bilo je mnogo i Grka. Grčkih doseljenika bilo je najviše iz Epira i Makedonije. Čak iz jednog predela Epira Zagorohorja dolazi nekoliko porodica, od kojih je najveća bila porodica Zavjakast, kako se tamo u svojoj otačbini zvala, da bi ovde posrbljeno prezime dobila Dimitrijević. Od tih Dimitrijevića Grka, kojih je svojevremeno bilo oko 50-ak i danas njihovih potomaka ima i žive i rade u Požrecu nekoliko desetina. Inače, Grci koji su ovde došli, trbuhom za kruhom pre svega, vrlo dobro su se snašli, uglavnom radeći u trgovini, otvarajući trgovačke i ugostiteljske radnje, kao i neke druge uslužne delatnosti, i mnogi od njih su postali vrlo poznati i ugledni građani Požarevca. Samo neke da napomenem, kao što je bio Rista Kolonjas, koji je sa ocem došao kao dečak 1869. godine, i uglavnom te grčke naseobine, odnosno grčki kolonisti, dolaze u drugoj polovini 19. veka, pri kraju prošlog i početkom ovog veka. Među njima, kao što rekao, Rista Kolonjas, koji je bio hotelijer i od koga je ostala do današnjeg dana velika zgrada. Άλλος σπουδαίος ξενοδόχος ήταν ο Ξενοφών Μάντου, ο οποίος έφερνε το αρχαιοπρεπές αυτό όνομα. Στο Ποζάραβατς εγκαταστάθηκε ακόμα μια σπουδαία ελληνική οικογένεια, η οικογένεια των Λαζαρίδη, η οποία στην ουσία είχε στην κατοχή της το μισό εμπορικό κέντρο του Ποζάραβατς. Τα καταστήματα των Λαζαρίδη βρίσκονταν κυρίως στην οδό Ταμπάτσνιτσα. Έχουμε κατόπιν την οικογένεια Σακελαρίδη από το Πάπιγκο Νόρος, καθώς και άλλες σπουδαίες οικογένειες που προέρχονταν από την Κοζάνη, τη Σιάτιστα, όπως ο Ναούμ Δέρου, και λίγες από την Καστοριά και τη Φλόρινα. Κλαρίνα, τρομπέτες, τσουράδες, δαϊρέδες και το δάκρυ ανακατεμένο με το σάλιο του κλαρινίστα και τρομπετίστα στα γυρίσματα και τα ισοκρατήματα προς τις γενιές των Μακεδόνων γλεντζέτων, αυτών που κράτησαν τον ήχο, τη γλώσσα και τη μνήμη. Η ελληνοσερβική φιλία δεν ήταν μόνο ο Ρήγας, ο Βελεστινλής και ο Καραγιώργιοβιτς. Ούτε η Βαλκανική Αντιτουρκική Συμμαχία, ούτε η Ορθοδοξία και οι Βυζαντινές σχέσεις των Εμάνια και του Μιλούτιν. Είναι η κοινή γάμη, τα ίδια σχολεία, τα κοινά εμπορία και γλέντια.
Στο νεκροταφείο του Ποζάρεβατς διασώζονται αρκετοί τάφοι Ελλήνων που θαύτηκαν στη σερβική πόλη. Οι πιο ταπεινοί χάθηκαν και μόνο μερικοί οικογενειακοί τάφοι διατηρούνται με τη φροντίδα των απογόνων τους που έχουν πια εξερβιστεί και αφομοιωθεί με τους μεικτούς γάμους. Πολλοί Έλληνες απόδημοι, ακόμη από τα πρώτα χρόνια του ερχομού τους στις σερβικές περιοχές, είχαν αλλάξει το όνομά τους, δίνοντάς τους σερβική κατάληξη για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Η αλλαγή των επωνύμων των Ελλήνων αποδήμων, επισημαίνει ο καθηγητής της Βαλκανικής Ιστορίας Γιάννης Παπαδριανός, όπως έχει αποδειχτεί με αδιάσυστα στοιχεία, δεν έχει καμία σχέση με τις σκέψεις, τα αισθήματα και σε τελική ανάλυση με την εθνική του συνείδηση. Ο Δούναβης, το ποτάμι της Ευρώπης, είναι και το ποτάμι των Ελλήνων. Στο ρεύμα του, μήκους 2.859 χιλιόμετρων, από το Μέλανα Δρυμό ως τη Μαύρη Θάλασσα, μεταφέρει ιδέες, μύθους και τραγούδια, ανακατεύει πολιτισμούς και συνενώνει κράτη και λαούς. Ακολουθώντας το ρεύμα του ποταμού, με τα ποταμόπλια, τα εμπορεύματα των καραβανιών προωθούνταν ως τη Βιέννη, βορειότερα, και ανατολικά ως τη Μαύρη Θάλασσα. Κοντά στο Βαλιγράδι βρίσκεται η μεσαιωνική πόλη Πάντσεβο, που κατοίκησαν την ίδια εποχή αρκετοί Έλληνες που προέρχονταν από τη Θεσσαλία και κυρίως από την κλεισούρα της Καστοριάς. Η πόλη βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο δίπλα στο Δούναβι, που δεσπόζει στο δρόμο προς τις ανατολικές περιοχές της παλιάς Αυστρο-Ουγγαρίας. Γι' αυτό προτιμήθηκε από αρκετούς μεγαλεμπόρους όπως ο Ιωάννης Πετρόπουλος και ο Γεώργιος Κασαλίτσας. Εκτός από το βασικό ελληνικό σχολείο, οι πλούσιοι Έλληνες του Πάντσεβου, για να μάθουν τα παιδιά τους καλύτερα τα ελληνικά, έπαιρναν στο σπίτι τους δασκάλους που ασκούσαν τα παιδιά τους στη μητρική γλώσσα. Ένας από αυτούς ήταν ο Γεώργιος Ζαχαριάδης, που έμεινε στο Πάντσεβο 4 χρόνια έως οικοδιδάσκαλος. Στις περιοχές της Βόρειας Βαλκανικής, όπου οι πραγματευτάδες συναντούσαν πλωτά ποτάμια που εμπόδιζαν τις χερσαίες πορείες, χρησιμοποιούσαν τους ποταμίσιους δρόμους για τις εμπορικές μεταφορές. Με τα νερά του Δούναβη και των πιο σημαντικών πλωτών παραποτάμων του, το Σάβο, τον Ντίσα και τον Δράβο, οι Έλληνες πραγματευτάδες και σπεδιτόροι ακολουθούσαν ένα πλατή ποταμίσιο δίκτυο για την προώθηση των εμπορευμάτων τους. Σχεδίες και ποταμόπλια, άλλα ακολουθώντας το φυσικό ρου και άλλα που τα έσερναν άλογα, τα οποία περπατούσαν σε παρόχθια μονοπάτια, κουβαλούσαν κυρίως δημητριακά, ξυλία και ζωοτροφές. Αρκετοί Έλληνες έμποροι που είχαν εγκατασταθεί στο Βελιγράδι και σε άλλες παραδουνάβιες πόλεις έγιναν πλειοκτήτες που μετέφεραν με τα ποταμόπλιά τους μεγάλες ποσότητες σιταριού και άλλων ντόπιων γεωργικών προϊόντων μέσω του Δούναβη ως τη Μαύρη Θάλασσα. Μία από τις σημαντικότερες ελληνικές παροικίες στις σερβικές τουρκοκρατούμενες περιοχές δραστηριοποιήθηκε στο Βελιγράδι, που απετέλεσε οικονομικό και εμπορικό κόμβο της Βαλκανικής με την κεντρική Ευρώπη. Από το Βελιγράδι περνούσαν οι εμπορικοί δρόμοι προς τις ελεύθερες πόλεις της Αυστρο-Ουγγαρίας,
και τη σερβική πρωτεύουσα διέσχιζαν ο πλωτός Σάβος και ο μεγάλος Δούναβης που συνέδεαν την πόλη με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Ήταν μια πόλη καλά οχυρωμένη με το περίφημο φρούριο Καλεμεγκτάν και διαδοχικά κατακτήθηκε από Τούρκους και Αυστριακούς. Στα μέσα του 19ου αιώνα ζούσαν στο Βελιγράδι εκατοντάδες Έλληνες που προέρχονταν από όλες σχεδόν τις περιοχές του Βόρειου Ελληνισμού, από την Αδριανούπολη ως τα Γιάννενα, την Καστοριά και τη Μοσχόπολη. Ο Ρήγας Φεραίος και οι 7 σύντροφοί του, μετά την παράδοσή τους από τις Αυστριακές αρχές στον Πασά του Βελιγραδίου, είχαν κλειστεί στον πύργο Νεμπόησα του ποραποτάμιου κάστρου της σερβικής πρωτεύουσας. Οι Έλληνες επαναστάτες στραγγαλίστηκαν από τους Τούρκους που κατήχαν το Βελιγράδι τον Ιούνιο του 1798 και τα κορμιά τους ρίφτηκαν στο Δούναβι. Το 18ο αιώνα η ελληνική γλώσσα ήταν η γλώσσα της ανώτερης τάξης των Σέρβων. Ακόμη και ο ηγεμόνας τους Μίλος Ομπρένοβιτς είχε προσλάβει στην αυλή του Έλληνες δασκάλους για να μάθουν την ελληνική γλώσσα τα παιδιά του. Ήταν τέτοιος ο θαυμασμός των ντόπιων προς τους επιτυχημένους Έλληνες μετανάστες και τέτοια η κοινωνική τους καταξίωση που ο ίδιος ο Σέρβος ηγεμόνας έκανε Έλληνες γαμπρούς σε δύο κόρες του και σε δύο νηψιές του. Τα εξοχικά σπίτια του Ομπρένοβιτς ήταν ανοιχτά στους Έλληνες τραπεζίτες και εμπόρους. Ένα από τα παλιά καφενεία του Βελιγραδίου, του Ίτσκου, παραμένει σχεδόν απαράλλαχτο στη μορφή και τη χρήση από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Το ερωτηματικό πάνω από την είσοδό του διατηρείται ως επωνυμία του καφενείου από τα χρόνια του Έλληνα ιδιοκτήτη του. Στα τραπέζια του κάθισαν και είπαν τους καημούς τους χιλιάδες Έλληνες που διέμειναν ή πέρασαν από το Βελιγράδι. Πέρα από την κοινωνική οργάνωση των Ελλήνων παρήκων γύρω από την εκκλησία και την κοινότητα, το παραδοσιακό καφενείο παρέμεινε ο πυρήνας της κοινωνικής ζωής τους στις νέες πατρίδες. Κατά μήκος του κεντρικού πεζόδρομου του Βελιγραδίου, όπου και το ελληνικό κατάστημα «Η Βασίλισσα της Ελλάδος», ξεδιπλωνόταν η οικονομική ζωή των Ελλήνων παρήκων. Μεγαλέμποροι, τραπεζίτες, πλειοκτήτες, μετανάστες και απόγονοι Ελλήνων από Δήμων πρωταγωνιστούσαν στη ζωή της πόλης. Μερικοί, μάλιστα, πέρα από την οικονομική ευρωστία, έφτασαν και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις του σερβικού κράτους. Αρκετοί Έλληνες διακρίθηκαν ως μεγάλοι ευεργέτες, όπως ο Ευάγγελος Θωμάς από την Αλιστράτη της Ανατολικής Μακεδονίας, που δόρισε το μεγάλο ξενοδοχείο Μπουλεβάρ για να σπουδάζουν τα παιδιά των Ελλήνων και Σέρβων εμπόρων, και ο Νικόλαος Κίκης. Το ζεύγος Νικόλαος και Ευγενία Κίκη έκτισαν στο Βελιγράδι και δόρισαν ένα ολόκληρο νοσοκομείο για τους φτωχούς και δεινοπαθούντες εμπόρους, όπως έγραψαν στη διαθήκη τους. Ο Νικόλαος Κίκης, ακολουθώντας το ρεύμα των συμπατριωτών του από την κλεισούρα της Καστοριάς, εγκαταστάθηκε το 1832 στο Βελιγράδι και ασχολήθηκε με το εμπόριο αποικιακών και τα καπνά. Πλούτησε από το μονοπόλιο του καπνού που είχε στη Ρουμανία και το εργοστάσιο τσιγάρο στην Οδυσσό. Βοήθησε με κάθε τρόπο φτωχούς κλεισουριώτες
και ευεργέτησε με δωρεές τον τοπικό σύλλογο Εμπορική Νεολαία Βελιγραδίου. Το Βελιγράδι ακολουθούσε περισσότερο τον κοσμοπολιτισμό της Βιέννης και της Βουδαπέστης, ιδιαίτερα στο τέλος του 18ου αιώνα που καταλήφθηκε από τους Αυστριακούς. Μέσα σε αυτό το πολιτισμικό περιβάλλον, με πολυεθνική μεγαλοαστική τάξη και εξάρσεις του σερβικού εθνικισμού στη διάρκεια του 19ου αιώνα, έζησαν και διακρίθηκαν στην τοπική κοινωνία και οικονομική ζωή οι Έλληνες πάρικοι του Βελιγραδίου. Η παρουσία των Ελλήνων στην οικονομική ζωή του Βελιγραδίου και γενικότερα της Σερβίας έχει καταγραφεί και επισημανθεί από όλους τους ιστορικούς ερευνητές. Μαζί με άλλους οικονομικούς παράγοντες της πόλης, δημιούργησαν τις οικονομικές υποδομές του σερβικού κράτους. Ανάμεσα στους ιδρυτές της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας συγκαταλέγονται οι τραπεζίτες Ιωάννης Ανθούλας, Ναούμ Δημητρίου Κλίδης και άλλοι, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στην τιμητική πλάκα του Ιδρύματος. Ένας ακόμη προβεβλημένος Έλληνας της σερβικής πρωτεύουσας, ο Κώστας Κουμανούδης, διετέλεσε δήμαρχος του Βελιγραδίου και υπουργός οικονομικών της Σερβίας. Οι Έλληνες εκκλησιάζονταν στο Μητροπολιτικό Ναό του Βελιγραδίου, όπου για πολλές δεκαετίες η Θεία Λειτουργία τελούνταν στην ελληνική γλώσσα. Οι ιδέες του Ρίγα Φεραίου συγκίνησαν όλους τους Βαλκάνιους και ιδίως τους Σέρβους που τον τιμούν ως πρωτομάρτυρα της ελευθερίας τους. Γι' αυτό του έστησαν Αδριάντα, έδωσαν το όνομά του σε δρόμο του Βελιγραδίου και εντύχησαν πλάκα στο σπίτι στο οποίο φέρεται ότι είχε καταφύγει ο φλογερός επαναστάτης με την πνευματική του κληρονομιά στα ελληνικά και τα σερβικά. Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά. Η οικονομική ευρωστία των Ελλήνων στο Βελιγράδι και η ένταξή τους στην ανώτερη κοινωνική τάξη της πόλης επιδεικνύονταν με τα μεγάλα αρχοντικά που έκτισαν στη σερβική πρωτεύουσα. Τα καλύτερα σπίτια του Βελιγραδίου και σε άλλες ελληνικές παροικίες των γιουγκοσλαβικών χωρών ανήκαν σε Έλληνες που αποτελούσαν το ανώτερο στρώμα της γιουγκοσλαβικής κοινωνίας. Στο Βελιγράδι έδειχνε κανείς στο κέντρο της πόλης τα πολυτελή σπίτια των ελληνικών οικογενειών Κοτούλα, Ανθούλα, Κουμανούδη, Μπόντι και άλλων. Η συνοικία είχε μεγάλα αρχοντικά με ευρύχωρα σαλόνια και πλούσιο διάκοσμο που έφερναν από τις πρωτεύουσες της Μεσευρώπης. Στις προσώψεις τους τα αρχοντικά είχαν νεοκλασικούς αριθμούς και ανάγλυφα καθώς και μονογράμματα των πλουσίων ιδιοκτητών τους. Στα κινητήρια του Βελιγραδίου αναπαύονται δεκάδες δυτικομακεδόνες από τη Σιάτιστα, την Κοζάνη, την Κλεισούρα και την Καστοριά. Στα επιτύμβια των οικογενειακών τάφων διατηρείται η εθνική και τοπική καταγωγή, τα ονόματα και τα επαγγέλματα. Οι φτωχοί Έλληνες που έφευγαν στα χρόνια της τουρκοκρατίας για να γλιτώσουν από τους Τούρκους, πλούτησαν, σπούδασαν, τίμησαν το όνομα Έλληνας και ευεργέτησαν την τοπική κοινωνία και τη γενέτειρα της καταγωγής τους. Ο Δούναβης, το φυσικό όριο της Βαλκανικής, συνεχίζει να μεταφέρει εμπορεύματα και ανθρώπους με τα σύγχρονα ποταμόπλια.
Στο θολό ρεύμα του δεν κυκλοφορούν πια εμπορεύματα Ελλήνων πραγματευτάδων και ποταμόπλια Ελλήνων πλειοκτητών. Η συλλογική όμως μνήμη μιλάει ακόμη σήμερα για το έπος των πραγματευτάδων στην εποχή της μεγάλης βαλκανικής διασποράς. Το σημείο που ο Σάβος συμβάλλει στο Δούναβι χώριζε για δεκαετίες δύο κόσμους. Από τη μεριά του Βελιγραδίου τέλειωνε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Απέναντι στο προάστιο Ζέμουν, το Σεμλίνο των Ελλήνων, άρχιζε η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ευρώπη για τους πραγματευτάδες. Ήταν η πρόκληση για την κατάκτηση της κεντρικής Ευρώπης. Πολύ σύντομα, οι Μακεδόνες, Θεσσαλοί και Θρακιώτες απόδημοι έκαναν το Σεμλίνο κέντρο της οικονομικής τους εξόρμησης και η ελληνική πολιτεία στην υδάτινη μεθόριο της Βαλκανικής.